Ξέρετε, είμαι άτυχη. Ήρθατε λίγο μετά, ερχόμαι μετά την ερώτηση του συναδέλφου που μιλάει για μετακίνηση παιδιών χιλιόμετρα αποστάσεις στην επαρχία. Και εγώ έρχομαι να σας μιλήσω για την κατάσταση. Αν θέλετε να πάτε ως γονιός, ως άνθρωπος, ως γυναίκα, βάλτε τα όλα μαζί, ως πολιτικός, ως οτιδήποτε, ο πολίτης απλώς που περνάτε, να πάτε εις εκεί στο συγκρότημα που είναι όλα τα σχολεία μαζί, δηλαδή είναι 200 παιδιά. Αυτιστικά, 120, από αυτά τα 50 είναι περίπου στον νηπιαγωγείο. Είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί. Είναι 25 παιδιά με κινητικά προβλήματα και άλλα 25 παιδιά με διαφορετικού τύπου προβλήματα. Αυτά λοιπόν τα παιδιά είναι όλα μαζί, σε ένα κτίριο το οποίο είναι βιομηχανικού τύπου. Δεν βάζεται εκεί μέσα ούτε εργάτες με σπασμένα πόδια. Υπάρχει τάξη στην οποία γίνονται μαθήματα, μεγάλες τάξεις, αίθουσες, την ίδια ώρα, ταυτόχρονα, σε άτομα και παιδιά με ειδικές ανάγκες, τρία διαφορετικά μαθήματα. Το ένα μπορεί να κάνει χειροτεχνία το τμήμα, το άλλο μπορεί να κάνει κάτι άλλο και το τρίτο να κάνει φιλολογία. Το 80% του προσωπικού, του εκπαιδευτικού, εκεί είναι αναπληρωτές. Στα αυτιστικά παιδιά και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η μονιμότητα, η συνέχεια, η παρακολουθηματικότητα της προόδου αυτών των παιδιών και της εξέλιξής τους. Πολύ σημαντικό πράγμα. Ακόμα και εκεί που ζητήσανε στο ΕΕΚ, ζητήσανε βοήθεια να πάνε 16 άτομα επιστημονικό βοηθητικό προσωπικό, 16 πήγαν 8. Γιατί έχει προκριθεί ότι γενικά είναι πιο οικονομικό να παίρνεις αναπληρωτές. Θέλετε να συμφωνήσω. Αποκλείεται. Αλλά εγώ σας λέω και έτσι να ήταν που να με πάρει. Στην ειδική αγωγή, με ειδικά προβλήματα, με αυτά τα παιδιά, ένα. Δύο, γιατί δεν μπορώ να τελειώσω εύκολα, έχει εδώ και 10 χρόνια. 10 χρόνια. 5 μία κυβέρνηση, 5 η προηγούμενη, άμα θέλετε να βάλουμε. Εγκριθεί και ιδρυθεί αντίστοιχο συγκρότημα στην Αθήνα και στο Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι και πιο δίπλα στο Εγάλεο. Σωστά. Με ευθύνη των δημοτικών αρχών, με ευθύνη των κεντρικών αρχών, με ευθύνη των κυβερνήσεων, έχουν μείνει στα χαρτιά. Δεν βρίσκουν κτίρια. Μπορείτε να το πιστέψετε. Άρα όλα τα παιδιά που έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα, από αυτή την άποψη θα πάνε σε αυτό το σχολείο. Πήγα εκεί περιοδία και τα είδα με τα μάτια μου, γι' αυτό σας τα λέω. Και μάλιστα κάποιος ειδοποίησε και κάποιον από την νομαρχία και ήρθε από την νομαρχία την ώρα που φεύγα εγώ. Γιατί ένα τμήμα των ευθυνών, όπως η μετακίνηση, μπορεί να είναι και στις νομαρχίες. Και την ώρα που έφευγα, είδα κάποιον καινούργιο ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος ερχόταν και αυτός να δει το πρόβλημα. Υπάρχουν παιδιά γραμμένα στο νηπιαγωγείο, τα οποία όταν πήγα εγώ, 29 του μηνός πήγα, του προηγούμενου, δεν πάνε γιατί δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Ποιος γονιός από τα 5 σημεία του λεκανοπεδίου θα μπορεί να πηγαίνει το παιδί του και να το παίρνει το παιδί του, με ποιο μέσο? Και όταν το παιδί έχει κινητικά προβλήματα, ειδικά προβλήματα. Η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε και κατάργησε 2 ειδικότητες. Του παιδονευρολόγου και άλλη μία. Έρχεστε, αναλαμβάνετε, δεν τις επαναφέρετε αυτές. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει ούτε καν βοηθητικό, ειδικό προσωπικό. Συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ξέρετε πολύ καλά τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Ακόμα και για την ασφάλεια των εργαζομένων, ακόμα και για την ασφάλεια των παιδιών, τα οποία δεν είναι πάντοτε ελέγξιμα, δεν υπάρχει ούτε βοηθητικό προσωπικό. Το δε προσωπικό αυτό των αναπληρωτών, άμα θα σας πω και το κορυφαίο, τώρα που θέλετε να μιλήσετε για τα 5G, για τα τούτα, για τα κίνα, για τα τάλα, χειρόγραφα κάνει και παραδίδει τη δουλειά. Δεν υπάρχει ούτε η ηλεκτρονική, τι να σας πω, υποδομή σε αυτού του είδους τα δύσκολα πράγματα. Εγώ συνάντησα ήρωες. Γιατί είχαν μαζευτεί και οι γονείς. Συνάντησα γονείς ήρωες, συνάντησα αναπληρωτές ήρωες, υπαλλήλους ήρωες, σε ένα κτίριο στο οποίο όταν μπήκα, νόμιζα ότι έκανα λάθος. Στην περιοχή που είναι. Λέω, κλείσε, κάποιο εργοστάσιο ήρθα. Από αυτά, ξέρετε, τα παλιά. Εντελώς ακατάλληλα. Ιδρυθέντα που δεν λειτουργούν. Συγκοινωνία η οποία δεν μπορεί παρά να την εξασφαλίζει το κράτος και να είναι ειδική, σήκω στα χέρια ψηλά. Θέλω χρονοδιάγραμμα από εσάς. Πότε πάτε, τι κάνετε, πόσο γρήγορα και μη μου πείτε ότι δεν μπορείτε να χτίσετε αυτά τα δύο σχολεία, ένα στην Αθήνα και ένα στο Περιστέρι, κινητοποιώντας, πώς να σας πω,
Θέλετε να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί. Από μια πέτρα να πάρουμε το χτίσαμε. Μην μου πει κάποιος ότι δεν υπάρχει ο τρόπος για να το κάνουμε. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Βεβαίως. Κύριε Χαντέλη, συμφωνώ. Αυτό το πέρα το θέμα το οποίο θέτεται κανονικά πιθανότητα να μην χρειαζόταν να το συζητήσουμε αν για τα τελευταία τόσα χρόνια, 4 χρόνια θα σας πω τουλάχιστον, δεν πηγαίνουν έρχονταν επιτροπές να συζητήσουν και στο Υπουργείο Παιδείας και να πηγαίναμε απλά στο επίπεδο των προθέσεων. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ, ειδικά ως προς το ζήτημα με την κατάσταση σε πιθανό χώρο στο Περιστέρι. Γιατί είμαι σε επικοινωνία και με το Δήμο, συγκεκριμένα και εκεί πέρα, αλλά και με τον υπεύθυνο παιδείας. Θα επανέλθω όμως αυτό. Συζητάμε εκ των πραγμάτων για πιστώσεις, κυρία Κανέλη, γιατί μέχρι να φτάσει το τέλος της χρονιάς, όπως το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να είμαστε αυτή τη στιγμή συνεπείς με αυτό που έχουμε πει, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός από τον ΑΣΕΠ, αυτή η διαδικασία τέλος πάντων της προκήρυξης, που φαίνεται ότι τελειώνει εντός του χρονοδιαγράμματος. Καθημερινά μιλάμε με τον ΑΣΕΠ, πιέζοντας ουσιαστικά για να μπορέσει να τελειώσουν οι προσλήψεις των 4.500 εκπαιδευτικών, ειδικού βοηθητικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτό το είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ξέρετε, γιατί ήσασταν εδώ, ότι είχαμε εκφράσει ούτως ή άλλως και τις δικές μας αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη προκήρυξη. Θα την κάναμε διαφορετικά, πιθανότητα. Όμως, είχαμε προτεραιοποιήσει αυτό το οποίο είπατε. Προτεραιοποιήσαμε αυτό που είναι η άμεση ανάγκη, μια σταθερή σχέση, μια πιο σταθερή σχέση μεταξύ του παιδιού και αυτού ο οποίος κάθεται απέναντί του, ειδικά εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, στην ειδική αγωγή. Προχωράμε λοιπόν, αν και είχε ξεκινήσει αργά, η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ήταν το Φεβρουάριο του 2019. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε τον Απρίλιο. Κάποιοι περίμεναν, αναρωτιέμαι, να έχει τελειώσει Σεπτέμβριο. Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν τώρα ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι διορισμοί. Στην ενδιάμεση φάση, σε αυτή την οποία θα πρέπει να μιλήσουμε για αναπληρωτές, εγώ θα ήθελα να σας δώσω τους αριθμούς για να έχετε έτσι την πλήρη εικόνα. Για το ειδικό επιστημονικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, φέτος διαθέσαμε 4.662 πιστώσεις. Θα σας πω, θα πάω λίγο και στα συγκεκριμένα. Θα πάω συγκεκριμένα για το σχολείο, δεν θα πάω στο γενικό. Είναι σημαντικό, θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο σχολείο, λοιπόν, για τη συγκεκριμένη, για τη ΓΑΜΑ Αθήνας, 490 εκπαιδευτικοί φοιτούν στην πρωτοβάθμια ειδική, 209 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια. Επειδή δώσατε έναν αριθμό, θα ήθελα να σας δώσω επικαιροποιημένα τα στοιχεία για το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Στα παιδιά με ειδικά κινητικά προβλήματα, στο ειδικό σχολείο Εγάλεο, έχουμε 4 άτομα ειδικό βοηθητικό προσωπικό και 4 άτομα ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα παιδιά στο δημοτικό σχολείο, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, δόθησαν ήδη, έχουν ήδη πάει στα σχολεία, ειδικό βοηθητικό προσωπικό 6 άτομα, στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό άλλα 6 άτομα. Στο ειδικό νηπιαγωγείο Εγάλεο, κάνατε ειδική αναφορά σε αυτό, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν πάρα πολλών, έτσι, και μια γκάμα έτσι, περιπτώσεων. Υπάρχουν 2 άτομα ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Και στο ΕΕΚ Εγάλεο, 8 άτομα ειδικό βοηθητικό προσωπικό, 10 άτομα ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Με την τελευταία τοποθέτηση, μάλιστα, της προηγούμενης εβδομάδος, τα 2 κενά που υπήρχαν στη σχολική μονάδα στο σύνολο καλύφθηκαν. Οπότε δεν υπάρχει κανένα κενό. Στο σχολείο παρακαλώ να το ελέγξετε αν θέλετε ως προς την ορθότητα. Σας το λέω όμως με τα λόγου γνώσεως. Για το ζήτημα το οποίο θέτεται, για το ζήτημα του σχολείου, ήρθα σε επαφή που λέτε με τον Δήμο. Θέλετε μήπως να τα πω στο δεύτερο για να μην τρώω και τον χρόνο ότι... Απαντήστε λίγο, ολοκληρώστε τη ωραία, σκέψη να πω αυτό αυτή και μετά για να μπορεί να απαντήσει και η κυρία Κανέλη λοιπόν, μετά. Ήρθα σε επαφή με το Δήμο. Υπάρχει πράγματι μια πολυετής αναμονή η οποία είχε βρει 2 λύσεις. Είχε βρει μια λύση στην αγορά ενός οικοπαίδου, το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στο κτήμα Πόθου, που όμως δεν είχε γίνει τίποτα. Και υπάρχει και μια προσωρινή λύση για τα χρόνια αυτά που θα έπρεπε να περιμένεις μέχρι την κατασκευή, το οποίο είναι το πρώην τρίτο δημοτικό. Στο πρώην τρίτο λοιπόν δημοτικό υπάρχει μια μελέτη που ακόμα είναι στις κτηριακές υποδομές. Συγκεκριμένα είναι στη φάση αποπεράτωσης της μελέτης. Έχουν μείνει η μελέτη των στατικών και η κοστολόγηση. Μας είπαν, γιατί ήρθαμε σε επαφή και με τις κτηριακές υποδομές, ότι αυτό με πίεση, αλλά θα γίνει, θα μπορούσε να τελειώσει Ιανουάριο. Έτσι ώστε μετά να βρεθεί χρηματοδότηση, να πάμε στις απαραίτητες εργασίες που χρειάζεται για να μπορέσει να γίνει ΕΕΚ. Ξέρετε ότι χρειάζεται μια γκάμα εργασιών για να γίνει ΕΕΚ και να μπορούσε να λειτουργήσει στα χρόνια, τα 3-4 χρόνια, έτσι ώστε να χτιστεί το σχολείο. Επειδή λοιπόν δεν θα μιλάμε μόνο στο επίπεδο των προθέσεων εδώ, θα επανέλθω για να σας δώσω
όταν πλέον έχει τελειώσει και η μελέτη, χρονοδιάγραμμα, γιατί είμαι σε επαφή με το Δήμο, για τη χρηματοδότηση αυτής της αλλαγής της χρήσεως του πρώην τρίτου δημοτικού, έτσι ώστε να μπορεί να εγκαταστήσει και να φιλοξενήσει τα παιδιά από ένα πράγματι αυτή τη στιγμή κορεσμένο χώρο, που είναι το σύνολο της σχολικής μονάδας του ΕΓΑΛΙΟ. Ευχαριστώ για τώρα. Η κυρία Κανέλη για τη δευτερολογία της. Να δεχτώ ότι καλύψατε τα κενά και να το ελέγξω. Να το ελέγξω. Τα κενά, όχι με βάση τα αιτήματα που ήρθαν τον τελευταίο καιρό. Οργανόγραμμα δεν υπάρχει. Άμα πάτε με το οργανόγραμμα και τις πραγματικές ανάγκες, τα κενά είναι υπερπολαπλάσια αυτών που συζητάμε εδώ τώρα. Εδώ έρχομαι και σας λέω, να αλλάξετε πολιτική. Διότι μπορεί να μιλήσετε για μια αντικατάσταση του συγκεκριμένου από πλευράς κτηρίων, αλλά κάντε μια βόλτα για παράδειγμα στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα που υπάρχει, εκεί ένα είναι το κτίριο ετοιμόροπο. Ετοιμόροπο. Επομένως, άμα αρχίσουμε ένα ετοιμόροπο εδώ, και ξανάρθω εγώ τώρα. Άμα κάτι συμβεί στην Καλλιθέα, θα ξανάρθω. Σας κάνω ερώτηση. Ακόμα και μου έχει το δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το ΕΓΑΛΕΟ. Πρέπει να αλλάξει πολιτική. Εσείς τα αλήθεια πιστεύετε, όποιος και να μας άκουγε αυτή τη στιγμή, που να μην είχε επαφή έστω με μια οικογένεια. Δυστυχώς το πρόβλημα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και μεγάλο και πλατή και είναι πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες που υποφέρουν από αυτό το πράγμα. Και ειδικά η μετακίνηση είναι σημαντικό. Πείτε μου εσείς, αν δεν υπάρχει αναπτυξιολόγος, θα σας πω τι θα συμβαίνει. Και θα αυξομειώνονται οι ανάγκες. Πάνε τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Και μετά δεν μπορούν να συνεχίσουν. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ούτε καν στο ίδιο σχολείο, ούτε στο αντίστοιχο ΕΚ. Δεν υπάρχει ούτε το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, ούτε τα απαραίτητα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, που να είναι σύγχρονα. Στο εξωτερικό υπάρχουν δυνατότητες για παιδιά να αποκτούν ειδικές δεξιότητες έχοντας προβλήματα και αυτισμού και κινητικά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Όποιο επιστημονικό προσωπικό και να υπάρχει εκεί, όσους και να προσλάβετε, αν δεν αλλάξει η πολιτική αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων, αν δεν επενδυθεί κόπος και χρήμα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι της τάξης της ζητιανιάς, πώς να σας το πω. Δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να προβλέψετε τον αριθμό. Μπορείτε όμως να προβλέψετε την εξέλιξη της επιστήμης. Και η εξέλιξη της επιστήμης είναι θεαματική σε ό,τι αφορά αυτά τα παιδιά. Της παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική προσέγγιση πάσχει. Μετά πάσχει γενικά στο σχολείο. Εδώ όμως που είναι ειδικό το πρόβλημα, είναι τραγικό. Έπειτα, αν είσαστε σε επαφή με τον δήμαρχο ή με τον ομάρχη, ειλικρινά σας το λέω, άμα ήταν στη θέση με ένας γονιός, θα έλεγε: κάντε ό,τι επαφές θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ το έχω το παιδί στο σπίτι και δεν μπορώ να το πάω. Και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουνε, θα πάνε σε κατοίκον βοήθεια. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να αποκτήσει μέλλον. Στην κατάσταση που βρίσκεται, θα το αφήσουμε να αντιμετωπιστεί σαν κάτι το οποίο τσιμεντώνεται και χάνεται. Δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά αυτά τα πράγματα. Άρα και τα κτίρια πρέπει να έχουν έναν ενιαίο κώδικα. Τα προγράμματα σπουδών. Μια επιστημονική κεντρική αντίληψη για αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι λύνω ένα πρόβλημα και τον μπαλώνω. Ξέρετε πολύ καλά ότι η επαφή ειδικά των αυτιστικών παιδιών και ειδικά στις μικρές ηλικίες πολύ δύσκολα αποκτιέται. Όπως και παιδιών τα οποία είναι δύσπιστα. Όταν λοιπόν αρχίζει από το μηδέν κάθε χρονιά η ανακύκλωση των αναπληρωτών και η ανακύκλωση των αναπληρωτών, αυτά τα παιδιά πώς θα αισθανθούν ασφάλεια. Ή πώς μπορείς να είσαι σε μία τάξη, σε τι επίπεδο επιστημονικά προσοχής, που γίνονται τρία διαφορετικά μαθήματα σε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Με τριών ειδών διαφορετικά ειδικά προβλήματα. Δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Είναι σαν να βλέπεις θρίλερ στην τηλεόραση, πώς θα σας το πω. Υπερβάλλω. Εγώ να δεχτώ ότι υπερβάλλω. Αν δεν υπερβάλλω, δεν θα το καταλάβετε. Δεν θα το καταλάβετε. Πάτε, σηκωθείτε να πάτε να τα δείτε με τα μάτια σας. Ακούστε τους ανθρώπους. Αυτά δεν έρχεται κάποιος εδώ να τα βγάλει από το κεφάλι του για να κάνει εντύπωση, για να κάνει δημόσιες σχέσεις. Μεταφέρουμε πρόβλημα. Η πολιτική μας θέση. Έχει πίσω της και μια προϊστορία, ξέρετε. Δηλαδή έχουμε πρότυπα.
πώς αντιμετωπίστηκαν σε άλλες χώρες. Αυτές που λέγατε κάποτε του υπαρκτού σοσιαλισμού και όχι του υπαρκτού καπιταλισμού. Εκεί έχουν συντελεστεί και θαύματα. Έχουν βγει παιδαγωγικά και επιστημονικά συμπεράσματα, τα οποία σήμερα είναι μότο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αυτός μην το συζητήσουμε, γιατί μιλάμε για σχολεία. Ξέρετε, εδώ ψάχνουμε να μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι και εκείνα είχαν κλειστά γήπεδα, παρκέ και κουζίνα για να τρώνε τα παιδιά μέσα. Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ευτυχώς ακόμα το κουκουέ το κρατάει ανοιχτό και το διαβάζει.